Το οποίο αποτέλεσε ήταν βρέθηκε στο στόχαστρο του Γενικού Ελεγκτή, στον οποίο και αναφέρθηκε κατά την δική του δημόσια ακρόαση ενώπιον της ερευνητικής. Αυτό που έτσι γαργαλάει το αυτή και δημοσιογραφικά είναι μία αναφορά του κυρίου Διονυσίου ότι τη συνεργατική την έκλεισε ο κόσμος με τις εκροές καταθέσεων. Θα πούμε ότι θα καταθέσει στη συνέχεια και από πλευράς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δήμητρα Επενδυτική. Να μας τα πει καλύτερα όμως και με λεπτομέρεια ο Νέστορας Βασιλείου. Νέστορα, καλώς σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι, από το Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, όπου διεξάγονται οι εργασίες της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Θα κάνω αρχή από αυτό που έλεγες προς το τέλος και είναι έτσι για τα οι πιο φρέσκες απαντήσεις του κυρίου Διονυσίου, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε ότι είναι ο προϊστάμενος της μονάδας διαχείρισης της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Αναφερόμενος ή κληθείς καλύτερα να σχολιάσει τα όσα κατέθεσε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ανέφερε ότι ο ίδιος προσωπικά ήταν πάντοτε ανοιχτός στον έλεγχο της ελεγκτικής υπηρεσίας και όπως είπε δεν υπάρχει δικό του έγγραφο εμέσως πλην σαφώς που να μην είναι εις γνώση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στον τόρο που είχε δημιουργηθεί το 2016, εντός του 2016, δεν μου κάνει και εμένα παιχνίδια η μνήμη αυτή την ώρα, ανέφερε ότι εκτελούσε τις οδηγίες, υπήρχαν οδηγίες, σαφείς οδηγίες από τον πολιτικό του προϊστάμενο, τον Υπουργό και εκτελούσε Οικονομικών. Αυτές τις οδηγίες. Ναι. Τώρα, να πάμε αν θέλεις στα όσα έτσι άφησε, κατέθεσε ή κάποια άφησε να εννοηθούν. Παραδέχθηκε εδώ ο Διονύσης Διονυσίου ότι ήταν γνώστης ότι υπήρχε πρόβλημα συνεργασίας επί εποχής που βρισκόταν στην Γενική Διεύθυνση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας ο κύριος Μάριος Κληρίδης και στην Προεδρία της Επιτροπίας της Συνεργατικής ο κύριος Νικόλας Χατζηγιάννης. Υπήρχε πρόβλημα συνεργασίας μεταξύ των δύο. Ρωτήθηκε αν είχε κάνει κάτι καθώς η παραμονή Κληρίδη στην Γενική Διεύθυνση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας διήρκησε γύρω στο περίπου 1,5 χρόνο. Μεταφέρθηκε, όπως είπε, η ανησυχία μας και προς τον Υπουργό Οικονομικών και η εισήγηση ήταν να βελτιωθούν οι δομές της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, να υπάρχουν, να ξεκαθαρίσει το σκηνικό γύρω από τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά καθήκοντα. Ήμουν σε συνεχή επαφή, ανέφερε ο Διονύσης Διονυσίου. Ήμουν εκ των στενών συνεργατών του τότε Γενικού Διευθυντή της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, του Μάριου του Κληρίδη. Είναι ένας άνθρωπος, επειδή τον γνωρίζω, όπως είπε, που δεν εξωτερικεύει πράγματα. Και πρόσθεσε ότι δεν του είχε πει, δεν του είχε γνωστοποιήσει ότι προτίθετο να παραιτηθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην κατάθεση του κυρίου Τρόκου, ανέφερε ότι παραδέχθηκε μάλλον και εδώ ότι υπήρχαν προβλήματα στην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα σε ό,τι αφορά πάντα τα προβλήματα εταιρικής διακυβέρνησης. Δέχομαι, όπως είπε, και για τους δύο, εννοώντας βεβαίως τον κύριο Τρόκο και τον κύριο Μάριο Κληρίδη, ότι η παραίτησή τους είχε αντίκτυπο στην πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, ότι ήταν μια εξέλιξη που δεν ήταν καλή για την πορεία της τράπεζας. Τώρα, ρωτήθηκε εάν ήταν ενήμερος για όλα αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ο Υπουργός Οικονομικών. Απάντησε καταφατικά ότι ενημέρωνε ο ίδιος τον Χάρη Γεωργιάδη. Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι αναφορές του σε ό,τι αφορά την παραίτηση του πρώην Προέδρου της Επιτροπίας της Συνεργατικής, του κ. Ταουσάνη. Γνωρίζω, όπως είπε, επειδή μετά και από δική του εισήγηση υπήρχε
υπήρξαν κατηδίαν συναντήσεις του κυρίου Ταουσάνη με τον Υπουργό Οικονομικών. Όλα ξεκίνησαν, όπως είπε, γύρω στις αρχές του 2017, λόγω του θέματος της Αλταμίρα. Αυτή, και πρόκειται, μιλάμε πάντα για την πλατφόρμα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Η μεγαλύτερη διένεξη, όπως είπε ο κύριος Διονυσίου, και μιλάμε πάντα για την περίοδο Τάκη Ταουσάνη, ήταν σε δύο θέματα. Και θυμίζουμε ότι στην κατάθεσή του ο κύριος Ταουσάνης είχε πει ότι δεν συμφωνούσε με τον κύριο Νικόλα Χατζηγιάννη, αλλά διαφωνούσε και με αρκετές θέσεις της Επιτροπίας της Συνεργατικής. Το πρώτο λοιπόν θέμα της διένεξης ήταν η διαδικασία, ο τρόπος διορισμού και επιλογής της πλατφόρμας διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων του συνεργατισμού, και μιλάμε πάντα για την Αλταμίρα. Mm-hmm. Και το δεύτερο ήταν ο τρόπος αναδιάρθρωσης του δανείου του πρώην Γενικού Διευθυντή της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, του κυρίου Ερωτόκριτου Χλωρακιώτη, όπως είπε. Μάλιστα. Ναι, τώρα... Όσον αφορά την Αλταμίρα. Ναι, συνέχισε. Ναι, αν υπάρχει κάτι να ρωτήσεις, απλά θα πήγαινα και σε μια ανακοίνωση που έχει η Ερευνητική Επιτροπή. Σε ακούμε για την ανακοίνωση. Ναι, έρχεται, αν θέλεις, έρχεται, αν θέλεις, και υπό το φως των διαφορών δημοσιευμάτων που βλέπουν το φως και αφορούν στο μέλλον, αν θέλεις, των εργασιών της Ερευνητικής Επιτροπής και στο κατά πόσο θα καταλήξει τελικά σε ένα σωστό συμπέρασμα, σε ένα σωστό πόρισμα. Υπάρχουν δημοσιεύματα στον τύπο. Θυμάστε και θυμόμαστε να μιλάμε για την περιβόητη κατάθεση της επικεφαλής του ενιοποπτικού μηχανισμού της Ντανιέλ Νουή. Ήταν να έρθει να καταθέσει, τουλάχιστον αυτό ετήθηκε η Επιτροπή. Υπήρξε μια εμπλοκή, στο τέλος επικαλέστηκε προβλήματα ασυλίας. Λοιπόν, στην ανακοίνωσή της λοιπόν η Ερευνητική Επιτροπή σημερινής ημερομηνίας λέγει ότι έχουν δει το φως της δημοσιότητας δημοσιεύματα τα οποία σπέβδουν να προκαταλάβουν το πόρισμα της ερευνητικής. Τα δημοσιεύματα αυτά ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, λέγει η Επιτροπή, και γι' αυτό εκφράζει την απαρέσκειά της. Δεύτερο σημείο στο οποίο αναφέρεται η Ερευνητική Επιτροπή είναι ότι συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο της και ανακοινώνει ότι ήδη έχει καταλήξει σε διευθετήσεις συνεργασίας με συμβούλους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα συνδράμουν περαιτέρω το έργο της. Και τρίτο και τελευταίο, όσο αφορά τις συναντήσεις και επαφές τις οποίες γίνεται λόγος στα δημοσιεύματα, η Ερευνητική Επιτροπή θέλει να τονίσει ότι δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, άρα δεν τα διαψεύδει εξ ολοκληρίας, αν θέλεις, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νέστορα. Εμείς επιστρέφουμε στα της Δασικής Πυρκαγιάς, εκεί στην περιοχή των Καπέδων.